Δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα, εάν υπάρχουν οι πόροι και προς ποια κατεύθυνση πιέζει η Ένωση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κύριε Κουμαντάκη, η αναμπέλωση στην Κρήτη, στο Ηράκλειο ειδικότερα, που είναι η κυρίαρχη ποικιλία Σουλτανίνα, είναι πλέον μονόδρομος. Τα μπέλια είναι γυρασμένα, δεν έχουν τις αποδόσεις που έχουν, οι αγρότες δεν απολαμβάνουν το εισόδημα που θα έπρεπε να απολαμβάνουν. Δυστυχώς, κάθε 10 χρόνια βγαίνει μια μελέτη για την αναμπέλωση που δεν υλοποιείται ποτέ, δυστυχώς. Ευτυχώς όμως υπάρχουν μελέτες, δεν θα χρειαστεί να ξανακάνουμε μελέτες για να ξαναψάξουμε στοιχεία και όλα αυτά. Είναι πιστεύω επίκαιρες, παρόλο που έχουν αλλάξει κάποιες ποικιλίες πιο παραγωγικές, πιο ανθεκτικές, πιο πρώιμες, πιο όψιμες. Υπάρχουν μελέτες. Εμείς, σαν Ένωση Ηρακλείου, και σε συναντήσεις που είχαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη, προτείναμε σε πρώτη φάση να κάνουμε μια εκδήλωση ενδιαφέροντος από παραγωγούς, να δούμε και τι στρέμματα θα συγκεντρωθούν, αν όντως υπάρχει από τους παραγωγούς ενδιαφέρον. Μόνο που το είπαμε τα τηλέφωνα, κύριε Κουμαντάκη, τα τηλέφωνα στην Ένωση Ηρακλείου έσπασαν από παραγωγούς που ρωτούσαν τι, πότε, πώς, πού, λεπτομέρειες. Θέλουν να ανανεώσουν δηλαδή. Πάρα πολλοί κόσμος. Το εμείς προτείνουμε και μαγάρι και η περιφέρεια που πιστεύω ο κύριος Περιφερειάρχης θα μπει μπροστά. Μας έχει δεσμευτεί σε μια συνέντευξη που κάναμε ότι θα μπει μπροστά, θα το πάρει πάνω του. Σε πρώτη φάση, ένα καλό νούμερο για να ξεκινήσουμε στον νομό και στην Κρήτη είναι γύρω στα 10.000 στρέμματα. Δεν είναι απαγορευτικό. Η επένδυση, αν υποθέσουμε ένα καλό αμπελώνα με τύπου V, με υποστηλώσεις, με κάλυψη, γύρω στα 3 με 3.000 ευρώ το στρέμμα. Ναι. Μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Το οποίο σε βάθος χρόνου. Μόνο για την Κρήτη. Μόνο για την Κρήτη, ναι, μόνο για την Κρήτη. 10.000 στρέμματα μόνο για την Κρήτη, περισσότερο κυρίαρχα για το Ηράκλειο. Τα οποία αυτά τα στρέμματα σε βάθος χρόνου θα φέρουν συνάλλαγμα, διότι αυτά τα προϊόντα είναι σχεδόν 100% εξαγώγημα. Ναι. Αν υποθέσουμε 10.000 στρέμματα, το στρέμμα έχει μια απόδοση γύρω στις 3,5 τόνους, μιλάμε για 35.000 τόνους, μιλάμε για 35 εκατομμύρια κιλά. Mm-hmm. Αν βάλουμε ένα ευρώ το κιλό, μιλάμε αμέσως για ένα ποσό που κάνει απόσβεση. Και όχι μόνο αυτό, θα δουλέψει πάρα πολλοί κόσμος στην Ήπεθρο. Νέα παιδιά που πραγματικά θέλουν να μείνουν και που να παράγουν. Θα δουλέψουν οι γεωπόνοι, θα δουλέψει πάρα πολλοί κόσμος. Εμείς θα κάνουμε, μόλις τελειώσει η ενεργοποίηση που βαίνει προς το τέλος, και να πούμε στους παραγωγούς ότι πρέπει να έρθουν να ενεργοποιήσουν, διότι. Αυτό 15... διαζώσεις πλέον στην Ένωση. Όσοι έχουν ακόμα αλλαγές, όλα αυτά που χρειάζονται, αν έχουν κάποιες αλλαγές, κάποιες μικροαλλαγές, να έρθουν στην οργάνωση, να φτιάξουν τα χαρτιά τους, διότι 15 του μήνα τελειώνει η ενεργοποίηση. Μόλις τελειώσει η ενεργοποίηση, γιατί δεν θέλουμε να έρθει και πολύ κόσμο στην οργάνωση, προσπαθούμε να τηρούμε τα μέτρα του COVID-19 και όλα αυτά, με όλα τα μέτρα που παίρνουμε. Θα κάνουμε μια ευρεία συνάντηση στην αίθουσα συνεδριάσεων της οργάνωσης που μπορεί να δεχτεί κόσμο αρκετό με τις αποστάσεις που απαιτούνται, οι οποίοι θα είναι οι βουλευτές μας που και αυτοί πρέπει να πάρουν μια θέση σοβαρή και να πούνε ναι, όλοι μαζί να συστρατευτούμε για να κάνουμε αυτό το ένα καλό αποτέλεσμα για να μπέλωση για μας. Θα καλέσουμε φυτοριούχους να δούμε αν μπορούμε να καλύψουμε τα σε φυτά, θα καλέσουμε τους γεωπόνους, θα καλέσουμε τους εξαγωγείς να δούμε αν πραγματικά υπάρχει αγορά για να εξάγουμε αυτά τα σταφύλια. Το ζητούμε να τα πουλήσουμε, όχι να τα παράγουμε. Και όλοι μαζί και η περιφέρεια να δούμε, να βάλουμε στόχο, να το προγραμματίσουμε σοβαρά και υπεύθυνα και να μην μείνουμε πάλι σε 10 χρόνια να ξαναμιλάμε για αναμπέλωση. Μάλιστα. Είμαστε υποχρεωμένοι αυτή τη φορά όλοι μαζί, από τις θέσεις που είμαστε, να όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι μια γενναία αναμπέλωση στην Κρήτη. Μπορεί το νησί από το μέσα του Ιουνίου έως τα τέλη του Νοέμβρη να παράγει εξαιρετικά σταφύλια, επιτραπέζια, εξαγώγημα. Δεν είναι μόνο τον Αύγουστο που πέφτουν όλα μαζί, δημιουργεί ένα πρόβλημα στην αγορά, ένα μπούκωμα. Γι' αυτό κατρακυλάνε και τιμές, γι' αυτό δεν έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Πρέπει να έχουμε μια μεγάλη διάρκεια, γύρω στους 5 με 6 μήνες στην Κρήτη, όσον αφορά το επιτραπέζιο σταφύλι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όποια συζήτηση ξεκινήσει τελικά μεταξύ και όλων των αρμοδίων. Είπατε και βουλευτές θα συμμετέχουν και ειδικοί, γεωπόνοι. Βεβαίως. Και μακάρι να ξεκινήσει άμεσα και να μην δούμε πάλι να είμαστε εδώ μετά από 1 και 2 χρόνια, κύριε Γαβαλά, και να μιλάμε πάλι για αναμπέλωση. Συνήθως η αναμπέλωση ανοίγει, έχω παρατηρήσει, 7, 8 με 10 χρόνια αυτό το κεφάλαιο. Τώρα νομίζω ότι πρέπει από του χρόνου να μπει στο πρόγραμμα και σιγά σιγά να εκτελούν τη διαδικασία να μπούμε στην αναμπέλωση. Πραγματικά και όχι θεωρητικά και όχι στα λόγια. Να σας πάω λίγο στο κομμάτι του δάκου και στους ελαιοπαραγωγούς οι οποίοι καταστράφηκαν την προηγούμενη χρονιά. Είχαμε πτωτική τάση και στην ποιότητα και στην τιμή του ελαιολάδου. Χρυσό τον ανεβάζαμε, χρυσό τον κατεβάζαμε. Τελικά οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς να συμπεριφερθούν από εδώ και πέρα οι ελαιοπαραγωγοί και του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα. Φαίνεται ότι μπαίνει ένα λιθαράκι με το κομμάτι των ψεκασμών που φαίνεται ότι γίνεται νωρίς φέτος. Από μέρα σε μέρα περιμένουμε να ξεκινήσουν.
οι ψεκασμοί για τον Δάκο. Ποια είναι η εικόνα που έχετε και αν τελικά αρκεί η προσπάθεια αυτή εκ μέρους της περιφέρειας Κρήτης, έτσι ώστε να σωθεί η σοδιά η επόμενη. Η Κρήτη... αν έχετε και ενστάσεις να μας τους πείτε, κύριε Γαβαλά. Η Κρήτη, κύριε Κουμαντάκη, δεν μπορεί να χάσει άλλη χρονιά στο εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο. Δεν θα αντέξει να χάσει άλλη μια χρονιά. Θεωρώ ότι ο κύριος Συργονάκης έχει πάρει πολύ ζεστά φέτος το θέμα της δακοκτονίας. Έχουμε κάνει αλλεπάλληλες συναντήσεις κατά περιοχές για να ενημερωθούμε κι εμείς. Εμείς, σαν Ένωση Ηρακλείου, γιατί θέλουμε να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου προς το πρόσωπό μας, έχουμε διαθέσει στην περιφέρεια 10 γεωπόνους να τους αξιοποιήσει όπου θέλει, όπως θέλει και να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην δακοκτονία. Πιστεύω ότι φέτος, αν Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, διότι κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τον καιρό, αν έχουν πάλι ακραία κλιματολογικά φαινόμενα με θερμοκρασίες, με όλα αυτά. Πιστεύω φέτος θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για εξαγωγές, για προώθηση, για αγορές, για εξωτερικό, όταν δεν έχουμε το κατάλληλο προϊόν. Αν χαθεί και αυτή η χρονιά, πιστεύω ότι θα είναι το τελειωτικό χτύπημα για την ελαιοκαλλιέργεια στο νομό και στην Κρήτη. Κύριε Καβαλά, εγώ θα σας μεταφέρω και τα λόγια τηλεθεατών. Ανατακτά χρονικά διαστήματα μας στέλνουν μηνύματα από την ενδοχώρα του νησιού. Μας λένε ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν εμπιστοσύνη στην περιφέρεια. Δεν ξέρω στο κομμάτι των ψεκασμών, ότι δεν γινόταν σωστός ψεκασμός, η ορθή λειτουργία όλων των συνεργείων της περιφέρειας. Δεν ξέρω αν φέτος αισθάνεστε πιο σίγουρος. Να το μεταφέρουμε αυτό στους αγρότες που μας παρακολουθούν. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά με τις συναντήσεις που έχω ακούστηκαν, συγγνώμη, σε διακόπτω, ακούστηκαν και κάποιες φωνές ότι θα πρέπει να επιτηρείται το συνεργείο ακόμα και από τους πολιτιστικούς συλλόγους των περιοχών όπου γίνεται ο ψεκασμός. Δεν ξέρω κατά πόσο σας έβρισκε αυτό σύμφωνο. Κύριε Κουμαντάκη, και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Αν κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά του, να ξέρουν φέτος ότι θα είμαστε από πάνω τους με όλα τα μέσα που διαθέτει η περιφέρεια. Έχει πάρει GPS να ελέγξει αν πραγματικά θα πηγαίνει ο εργολάβος να κάνει σωστά τη δουλειά τους, νομίζω 600-700 GPS. Μπορούν και οι τοπικοί άρχοντες, οι πρόεδροι των κοινοτήτων να συνεννοούνται, να υπάρχει μια συνεννόηση και μια συνεργασία, να ξέρουμε όταν πάει ο εργολάβος να ψεκάσει τις συγκεκριμένες περιοχές, ότι θα γίνει, ότι θα είναι εκεί, ότι θα κάνει σωστά τη δουλειά του, διότι όλα αυτά τα χρόνια όλοι αυτοί που κάνουν τα κοκτονία άμυναν στο απειρόβλητο. Κανείς δεν λογοδότησε πουθενά. Κανείς από πουθενά δεν υπήρχαν ευθύνες. Να ξέρουν όλοι ότι πλέον με το προϊόν, με τον κόπο του παραγωγού, δεν μπορεί να παίζει κανείς. Όποιος αναλαμβάνει μία δουλειά, με όποιο κόστος την ανέλαβε, δεν ξέρω αν έκανε φτηνή ή ακριβή προσφορά, μας δεν μας ενδιαφέρει, πρέπει να την υλοποιήσει ακριβώς κατά γράμμα αυτό που ανέλαβε να το υλοποιήσει. Δεν μπορεί να χαθεί άλλη χρονιά για το κρητικό ελαιόλαδο. Είναι απαγορευτικό από όλους μας. Και φέτος πιστεύω να ζητηθούν και ευθύνες από όπου προέρχονται. Σεζόν, για την περσινή σεζόν. Η περσινή χρονιά, κύριε Κουμαντάκη, δυστυχώς χάθηκε. Ας μην μείνουμε στην περσινή χρονιά. Ας βάλουμε μια ανωτελεία. Ναι. Και ας ζούμε το σήμερα και ας ζούμε και το αύριο. Ίσως να είναι λίγο παροχημένο το μοντέλο της δακοκτονίας. Ας γίνει τώρα πώς γίνεται. Και να δούμε όλοι μαζί με τα επιστημονικά ιδρύματα τι θα μπορούσε να αλλάξει να γίνεται πιο πετυχημένα ακόμα η δακοκτονία. Ερώτηση τηλεθεατή ως προς το προηγούμενο θέμα που είχαμε και οφείλω να τη μεταφέρω. Υπήρξαν ζημιές, λέει τηλεθεατής, με τον καύσωνα τις προηγούμενες ημέρες. Θυμάστε εκείνες τις ημέρες με τα σαραντάρια που χτύπησε στην Κρήτη. Καταστροφές σε αμπελώνες. Υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της Ένωσης για αποζημιώσεις, τυχόν αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις είναι αρμοδιότητα του ΕΛΓΑ. Εμείς όπου υπάρχουν προβλήματα για αυτά, ενημερώνουμε τον ΕΛΓΑ, τους τοπικούς ανταποκριτές να πάνε να δουν τη ζημιά, να γίνει αγγελία και να πάει ο παραγωγός με το γεωπόνο να δείξει το μείγμα της καταστροφής και να αποζημιωθεί. Δεν είναι ρόλος του ΕΛΓΑ. Άρα, όποιος έχει ζημιά, δηλαδή να απευθύνεται στον ΕΛΓΑ. Το σύστημα είναι ανοιχτό, μπορεί να κάνει την επικοινωνία με τον ΕΛΓΑ και να πάει ο γεωπόνος στο χωράφι του να δει το πρόβλημα και προφανώς ο άνθρωπος που καταστράφηκε πρέπει να αποζημιωθεί, διότι κάθε χρόνο δίνουν όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σεβαστά ποσοστά από εσά στον ΕΛΓΑ και ζητάνε και αυτοί το αυτονόητο την αποζήμιωσή του. Την απώλεια του συνδυματός του. Είναι αυτονόητο αυτό. Σας επαναφέρω στο κομμάτι του λαδιού, του κρητικού χρυσού που λέγαμε. Και επειδή νομίζω έχει ανοίξει η συζήτηση τα τελευταία χρόνια για το πώς θα πάμε πιο ψηλά το προϊόν μας αυτό, το εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο, πάντα όμως με επίκεντρο τον παραγωγό, ο οποίος έχει δεινοπαθήσει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια, δεν ήταν αυτές τιμές που αντίκρισε έτσι, ειδικά με την περισσινή χρονιά, με 1 ευρώ, 1,20, νομίζω τα γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα. Όμως, εδώ είναι που έρχεται η Ένωση και θέλω να μου πείτε αν έχουμε κάποιες εξελίξεις, με φόντο τον ενιαίο φορέα διαχείρισης ελαιολάδου, όπου σύμφωνα με αυτό το μοντέλο θα ενώσετε δυνάμεις, συνεταιρισμοί από όλη την Κρήτη, έτσι ώστε να προωθηθεί το κρητικό ελαιόλαδο και να βοηθηθεί όμως ο ελαιοπαραγωγός. Με την καλύτερη δυνατή τιμή και βεβαίως αν έχει και καλή ποιότητα. Κύριε Κουμαντάκη, όπως είπατε, είναι μονόδρομος η αναμπέλωση στον νομό και στην Κρήτη.
Έτσι είναι και μονόδρομος για το ελαιόλαδο στην Κρήτη να γίνει αυτός ο ενιαίος φορέας διαχείρισης του κρητικού ελαιολάδου. Καλό είναι, όλες οι ενώσεις μαζί. Έχουμε κάνει τρεις συναντήσεις στο Ηράκλειο, πρώτα στο Ηράκλειο, μετά στο Ηρακλείο, στη Σιτία, στο Ρέθυμνο. Ο κορονοϊός μας πήγε λίγο πίσω, διότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε συναθρίχια να μαζευτούμε όλοι μαζί. Ναι. Επίκειται μια τελευταία συνάντηση στα Χανιά προς το τέλος του μήνα. Αυτή τη στιγμή σχεδόν όλες οι οργανώσεις, οι μεγάλες οργανώσεις του νησιού είναι θετικές, θετικότατες σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε καταλάβει ότι δεν μας χωρίζει τίποτα, μας ενώνουν πάρα πολλά. Γαναχτίσαμε, να το πω κριτικά, να το καταλάβουμε, αλλά το καταλάβαμε. Πιστεύω φέτος να προλάβουμε την ελαιοκομική περίοδο και τον Οκτώβριο ο νέος φορέας να έχει πάρει σάρκα και οστά, να έχει πάρει νομική υπόσταση. Άρα μέχρι τον Οκτώβριο, από τον και Οκτώβριο να μπούμε στην ελαιοκομική περίοδο όλες οι οργανώσεις μαζί, αλλά με ένα μπραντ ή δύο ή τρία, όχι με 15, 20, 30 ονομασίες, όχι ο καθένας και μόνος του. Η Κρήτη, ένα μικρό νησί, δεν μπορεί να δημιουργήσει μόνη, ή κάνει η κάθε ένωση μόνη της αυτή την οικονομία κλίμακας να μπει σε μεγάλες αλυσίδες του εξωτερικού. Θεωρώ ότι φέτος είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι παρόλα τα, αν θέλετε, τις τρικλοποδιές από κάπου, θα καταφέρουμε να τερματίσουμε και ο νέος φορέας να πάρει σάρκα και οστά και όλοι μαζί να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρυσό προς όφελος κυρίως του παραγωγού. Ο παραγωγός, για να συνεχίσει να είναι συνύπεθρο και να αγωνίζεται και να παράγει, πρέπει να απολαμβάνει αξιοπρεπές τιμές. Αξιοπρεπές τιμές. Ο φορέας θα έχει αυτό το ρόλο, την παρεμβατικότητα, όσο μπορεί να απολαμβάνει ο παραγωγός μια καλύτερη τιμή για να ζει και αυτός και η οικογένειά του και να παραμένει στην Ήπεθρο και να αγωνίζεται. Εάν καλώς εγώ των πραγμάτων συσταθεί ο ενιαίος φορέας τον Οκτώβριο, προλαβαίνει από τότε και έπειτα να δώσει μια όθηση και στον παραγωγό? Προλαβαίνει, κύριε Κουμαντάκη, προλαβαίνει. Θα προλάβουμε, θα μπούμε στις αγορές, θα ανακοινώσουμε τιμές, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατόν για να απολαύσει ο παραγωγός μια καλύτερη τιμή, αλλά προς Θεού, προσοχή στη δακοκτονία, να έχουμε εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα 2, 3 και 4 γραμμών και όχι 2, 3 και 4 οξέων. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Πώς σας κάνω τώρα πισωγυρίσματα, γιατί έχουμε ερωτήσεις τηλεθεατών και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν ο κόσμος πιάνει το κινητό τηλέφωνο και μας στέλνει ένα μήνυμα, γιατί πραγματικά οι απορίες του κόσμου είναι αρκετές. Η αναμπέλωση αφορά μόνο τη Σουλτανίνα ή και άλλες ποικιλίες? Εμείς μιλάμε για επιτραπέζιες ποικιλίες. Η Σουλτανίνα είναι το κυρίαρχο, αλλά μπορούμε να βάλουμε και πρώιμες και μεσοπρώιμες και όψιμες ποικιλίες. Όχι νοστάφυλλα δηλαδή. Όχι νοστάφυλλα, επιτραπέζιες βρόσιμες ποικιλίες. Όχι μόνο Σουλτανίνα. Από τον Ιούνιο μέχρι και τον Νοέμβριο. Πότε να περιμένει η νέα ο κόσμος για την αναμπέλωση? Εμείς θα πιέσουμε την περιφέρεια, που αυτή πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα την πιέσουμε. Το επόμενο διάστημα να κάνουμε, σας είπα, μια συνέντευξη στην Ένωση Ηρακλείου, όλοι μαζί, να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα, να δούμε από πού μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα. Ακούμε συνεχώς παχτολό χρημάτων στον πρωτογενή τομέα για επιδοτήσεις για όλα αυτά. Ας πέσουν αυτά τα χρήματα στοχευμένα στην παραγωγή. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στην παραγωγή. Δεν παράγουμε προϊόντα. Μια κατεξοχήν Μάλιστα. χώρα πρωτογενή για τον πρωτογενή τομέα έχει μείνει πάρα, πάρα πολύ πίσω. Και για μικρούς και για μεγάλους αμπελουργούς. Καταλαβαίνετε τον όρο πώς τον αναφέρω. Ισχύει. Όλοι είναι καλοδεχόμενοι που θέλουν να μπουν στην παραγωγή και να βγάλουν προϊόντα. Δεν νομίζω ότι είναι απαγορευτικό ή 5 στρέμματα ή 10 στρέμματα ή 15 στρέμματα. Όποιος θέλει να παράγει είναι καλοδεχούμενος. Να του δώσουμε το ταϊχέν για να παράγει. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Καβαλά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα, πάρα πολύ. Νομίζω δώσαμε κάποιες σημαντικές πληροφορίες στον αγροτικό κόσμο. Εδώ είμαστε βεβαίως να δούμε τι θα γίνει μεταγενέστερα και με το κομμάτι των επιδοτήσεων. Θα τα δούμε κάποια άλλη στιγμή μαζί παρέα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Οι επιδοτήσεις, κύριε Κουμαντάκη, πρέπει να πέφτουν στοχευμένα. Στοχευμένα και να δημιουργούν προϋποθέσεις και προδιαγραφές για να παράγουμε προϊόντα. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Στοχευμένα. Διαχρονικά. Θεωρώ ότι σιγά σιγά θα γίνει και αυτό. Θα επιτευχθεί και αυτός ο στόχος.